Έχουμε πολλά γεγονότα. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με την Αχαΐα. Θέλω να δείτε την κάρτα. Θέλω να δείτε την κάρτα 289. Την κάρτα 289. Να δείτε τι επίδομα. Δεξιά είναι ακόμα ανοίχτα. Βλέπετε τους δρόμους της παραλιακής στην ολοζώντανη εκπομπή μας. 210-48-00-170-171-172. Καλημέρα papakisky.gr. Πάμε στην κάρτα 289. Να δείτε τι επίδομα πετρελαίου θα πάρετε. Δεν άνοιξε η εφαρμογή ακόμα, κύριε Μπελιώτη. Όχι, η εφαρμογή δεν έχει ανοίξει. Βγήκε απόφαση όμως, αλλά δεν έχει ανοίξει. Καμία εφαρμογή. Ακριβώς. Ούτε για τις 120 δόσεις, ούτε. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε επίδομα πετρελαίου Ανανομό, Γρεβενά, Δράμα, Ευρυτανία, Καστοριά, Κοζάνη, Σέρες και Φλόρινα. 750 ευρώ ο άγαμος, 937 ο έγαμος. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι νομοί της χώρας θα πάρουν το μισό από ό,τι έπαιρναν πέρυσι. Αυτό όμως το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι η κάρτα 287. Είναι απίστευτο. Αυτό το πράγμα θέλω να μου πείτε αν συμβαίνει, κύριε Ρωμανιά, κύριε Μπελιώτη, κύριε Μπούρλο, αγαπητέ κύριε Μουζάκη, αγαπητέ κύριε Σπανάκη, πρόεδρε των εφοριακών και Νίκο, αν συμβαίνει σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Με τα ίδια εισοδήματα έχουμε αύξηση εισφορών 20-40%. Θέλω να δείτε αυτό το πίνακα, τον οποίο επεξεργαστήκαμε μαζί με τον Αντώνη τον Μουζάκη και τον κύριο Μπούρλο. Το 2017 το εισόδημα ήταν 14.750, η εισφορά ήταν 4.095. Το 2018 με τα ίδια ακριβώς εισοδήματα η εισφορά πάει 4.415 ευρώ, συν 320. Και το 2019 με τα ίδια ακριβώς εισοδήματα, άσχετα αν τα πολλαπλασιάζει το κράτος, η εισφορά πάει 5.173, δηλαδή συν 758. Μέσα σε 2 χρόνια δηλαδή, με το ίδιο εισόδημα, ζητάει συν 1.000 ευρώ από έναν επαγγελματία. Επειδή αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού. Για να του προσφέρει τι? Έτσι ακριβώς. Μισό λεπτό. Θα του προσφέρει μεγαλύτερη σύνταξη? Όχι βέβαια. Θα του προσφέρει περισσότερη υγεία? Θα του προσφέρει περισσότερη ασφάλεια? Θα του προσφέρει περισσότερα γράμματα στα παιδιά του? Γιατί τώρα, αν ρωτήσεις ένα παιδί πώς πας στο σχολείο, θα σου πει μπαμπά να με ρωτάς για το φροντιστήριο ή για το σχολείο. Ρωτάω λοιπόν, γιατί αυτό το πράγμα, κύριε Μπούρλο? Και να πούμε ότι δεν σταματάς το 2019. Από το 2019 και μετά θα είναι έτσι ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς. Εδώ είναι ένα θέμα, το λέγαμε και πριν, ότι. Φαίνεται ο ΕΦΚΑ, έτσι εμφανίζονται τα στοιχεία, ότι υπάρχει πλεόνασμα. Και από εκεί και πέρα, εν τη αυτή περιπτώσει, γιατί θα πρέπει να αυξάνονται οι ασφαλιστικές φορές? Και γιατί γίνεται αυτό, κύριε Ρωμανιά? Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό το πράγμα? Κοίταξε. Αυτό είναι φορολογικό, δεν είναι ασφαλιστικό. Ακριβώς. Είναι φορολογική η διαδικασία. Αλλά επειδή είπε και ο Δημήτρης κάτι, εδώ είμαστε στη χώρα του παραλόγου. Άκουγα την υπουργό προχθές και έλεγε το εξής παραμυθάκι. Για το πλεόνασμα. Ναι, ότι εξασφαλίσαμε, λέει, πλεονασματικό ΕΦΚΑ. Δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει ότι πλεονασματικός ΕΦΚΑ σημαίνει ότι επί 30 χρόνια ξέρουμε τώρα ότι θα έχουμε πλεόνασμα. Δεν σημαίνει ότι για ένα χρόνο ή για δύο έχεις παραπάνω έσοδα από όσα πληρώνεις. Ναι, αλλά ξέρεις από πού το έβγαλε το πλεόνασμα? Για δώστε μου την κάρτα 288. Τέτοιο πλεόνασμα σας φτιάχνω εγώ σε δευτερόλεπτα, κύριε Μπελιώτη. Ναι, σου φτιάχνω εγώ πλεόνασμα, μα ακούω συντάξεις και επιδόματα. Δεν μπορεί ο αρμόδιος υπουργός που χειρίζεται το θέμα να μιλά για πλεονασματικό ΕΦΚΑ και να έχει υπόψη του 1 ή 2 χρόνια. Είναι μνημείο ασχετοσύνης. Προσέξτε. Και σε αυτή τη φάση είναι ντροπή να έχουμε τέτοιες δήλωσεις. Ακούστε τώρα, θέλετε να δείτε από πού προέρχεται το πλεόνασμα? Τα έλεγε και ο Νίκος Ανδρίτου στο ραδιόφωνο. Το πλεόνασμα ήρθε από απλήρωτες συντάξεις, από περικοπές συντάξεων, τρελές περικοπές, από αυξήσεις φορών, από μη συμψηφισμό εισφορών. Δεν λέγανε ότι θα συμψηφίσουν τις παραπάνω εισφορές με τις καινούργιες? Ποιες παραπάνω καινούργιες? Επίσης, κρατάνε εισφορές με βάση τα εισοδήματα του 2015 και λέει ο νόμος λέει του 2016. Λοιπόν, επίσης, ψαλίδι παροχών και απλήρωτες υποχρεώσεις. Τέτοιο πλεόνασμα, σου φτιάχνω εκατομμύρια πλεόνασματα. Είναι σαν να μπαίνει ο πατέρας το βράδυ στο σπίτι και να λέει: παιδιά,
Έχουμε πλεόνασμα. Έχουμε στην τράπεζα 1.000 ευρώ. Και το κοιτάει ο πιτσιρικάς και του λέει: Μπαμπά, το φροντιστήριο απλήρωτο. Το κοιτάει η γυναίκα και του λέει: Το σούπερ μάρκετ απλήρωτο. Το κοιτάει η πεθερά και του λέει: Το φως θα το πληρώσεις. Το κοιτάει το άλλο παιδί και του λέει: Μπαμπά, απλήρωτα όλα. Τι πλεόνασμα. Με 300.000 απλήρωτες συντάξεις μπορεί να υπάρξει τέτοιο πράγμα. Φυσικά σε καμία περίπτωση. Εγώ σας ρωτάω, γιατί ο λιγότερο από όλους σας έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο εδώ. Ο λιγότερο. Σας ρωτώ, είναι πλεόνασμα αυτό το πράγμα. Να πούμε και πες το εξής. Πες το. Να πούμε και το εξής. Ναι, Γιώργο. Πρόσεξε. Έχουμε πλέον μικρότερο, πολύ μικρότερο και θα πω αριθμούς τώρα. Ναι. Αριθμό υποβαλωμένων αιτήσεων για συνταξιοδότηση. Βέβαια. Παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια είχαμε περίπου 25 με 30.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ακριβώς. Το χρόνο αυτό που πέρασε, που περνά αύριο, είχαμε 4.500. Σωστό. Δηλαδή οι 30.000 έγιναν 4.500. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ανέβηκαν τα όρια ηλικίας και έχασαν τη δυνατότητα να φύγουν. Και δεύτερον, διότι και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να φύγουν δεν φεύγουν, διότι έχουν τσακουρωθεί οι συντάξεις. Επομένως εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι άλλες ήταν οι συνθήκες μέχρι πέρυσι και άλλες είναι οι ακριβώς. Συνθήκες. Δώστε μου την κάρτα 208. Ναι, κύριε Πουρνό, ναι. Θα πάω απέναντι. Ναι. Σε σχέση με την επιστροφή των εισφορών ή το συμψηφισμό που λέει η κάρτα, ότι δεν, κατά την άποψή μου δεν θα είναι η απλή διαδικασία που περιγράφεται ότι θα είναι. Διότι και η νομοθετική ρύθμιση η οποία το προβλέπει, στην ουσία υπονοεί ότι θα γίνεται έλεγχος να μην οφείλει κάτι κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου για να κάνει την επιστροφή ή το συμψηφισμό. Και αυτό βέβαια αντιλαμβάνεστε υπό τις συνθήκες που λειτουργούν οι φορείς, ο ΕΦΚΑ, ΕΦΚΑ πλέον γι' αυτό συζητάμε, ναι, ότι δεν θα είναι μια απλή διαδικασία. Ακριβώς. Και κάτι άλλο. Αφού δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη, πεθαίνετε κόσμο. Και το άλλο το πιο σημαντικό, το ξέχασα. Μου τηλεφώνησε διευθυντής του ΕΦΚΑ Νίκο και μου λέει: Όλα τα χρόνια οι οικοδόμοι παίρνανε στο τραπεζικό τους λογαριασμό το δώρο. Σωστό? Λοιπόν. Το ξέρετε ότι φέτος το πήρανε με τευτέρια και στέκονται στην ουρά οι οικοδόμοι για να πάρουνε... Λέτε για το δωρόσιμο. Για το δωρόσιμο. Μέχρι τώρα το παίρνανε έτοιμο. Αυτός είναι ο μεγάλος εξυγχρονισμός. Επίσης, πέρυσι τέτοιες μέρες, 3 Ιανουαρίου, είχατε πει ότι θα πληρώσετε όλες τις συντάξεις. Πληρώθηκαν Νίκο, πληρώθηκαν Αντώνη, πληρώθηκαν κύριε Σπανάκη. Ε? Στο περίμενε. Πληρωθήκανε. Αν πληρωνόντουσαν θα ήταν όλα καλά. Αλλά όχι, δεν πληρωθήκανε. Δεν πληρωθήκανε. Πότε θα πάνε? Τώρα το Ιούνιο λέει το 18. Ακριβώς. Χαιρετίσματα. Βάζουμε ένα στοίχημα για τον Ιούνιο το 18. Αυτό που είπα να το προσέξεις. Και δεν έχουν πλέον τη μεγάλη πίεση των πολλών αιτήσεων. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των αιτήσεων που γίνεται τώρα. Ακριβώς. Τώρα, μα όλοι θυμόμαστε, συγγνώμη, σε αυτό που λέει ο κ. Ρουμανίας. Όλοι θυμόμαστε ότι έπρεπε να υπάρξει πίεση από τις Βρυξέλλες για να βγάλουν συντάξεις στην Αθήνα. Έλεος δηλαδή. Ναι, τις κύριες. Είναι φοβερό. Κύριες. Τη νύχτα, γιατί για, τις για να γίνει το αυτονόητο δηλαδή, έπρεπε να πάμε στην κάρτα 208. Πάμε στην κάρτα 208. Τη νύχτα, φίλες και φίλοι, φέρανε μία ρύθμιση για τα χρέη της εφορίας. Αφορά, και θα πάω αμέσως στον πρόεδρο των εφοριακών και στον Αντώνη τον Μουζάκη, γιατί μετά θα κάνουμε γύρο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν απ' όλα όμως, αυτά είναι τα ψαλίδια. Είναι ένα σπαθί το οποίο δύσκολα μπορεί να καταπιεί κάποιος. Αυτά είναι ψηφισμένα. Και αυτό το λέω και για το φίλο μου από τις Σέρες. Αυτό, φίλε, είναι ψηφισμένο που βλέπεις εδώ. Και ήδη ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Μείον 18% οι κύριες από 1η-1η 19. Μείον 18% οι επικουρικές από 1η-1η 19. Κατάργηση επιδόματος συζύγου. Τέλος το ΕΚΑΣ το οποίο ζούμε τώρα. Μείωση 30% των νέων συντάξεων που ισχύει από τώρα. Μείωση 6% του εφάπαξ που ισχύει από τώρα. Πάγωμα συντάξεων έως το 22 ψηφισμένο. Και περικοπή του αφορολογήτου. Δεν ξέρουμε αν γίνει το Μάιο, αλλά από 1η-1η του 2020, κύριε Μπούλ.